αρχίσουμε με τα muffins, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Και ο τρόπος για να τα πετύχετε είναι να ζυγίσετε καλά τα υλικά σας. Και είναι λίγα τα υλικά, δεν είναι πάρα πολλά. Και χωρίς καμιά συγκεκριμένη σειρά, θα ρίξουμε μέσα σε αυτόν τον μπολ μας. Να είναι ευρύχωρο τον μπολ, έτσι για να μπορείτε να τα ανακατεύετε εύκολα τα υλικά σας. Θα ρίξουμε αλεύρι. Μετά θέλουμε ζάχαρη. Οπότε μέσα και η ζάχαρη μας. Επόμενο υλικό το γάλα μας. Θα χρειαστούμε και έναν αυγό. Baking powder, ένα κουταλάκι. Το βούτυρο μας και εισηγούμε να χρησιμοποιήσετε βούτυρο το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Σίγουρα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να μην σας δυσκολέψει. Για να μπορείτε έτσι να τον ανακατέψετε εύκολα, γιατί αν είναι παγωμένος από το ψυγείο δεν θα ανακατεύεται εύκολα μέσα στο μείγμα. Επίσης θέλουμε και ξύσμα φλούδας λεμόνι, γιατί είπαμε φτιάχνουμε muffins, λεμόνι και blueberries. Άρα μέσα και το ξύσμα μας. Και θέλω να σας πω ότι τα muffins δεν θέλουν πολύ χτύπημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην τα βάλετε μέσα στο μίξερ. Μην τα βάλετε μέσα στο πολυμίξερ. Τα muffins πρέπει να χτυπηθούν στο χέρι και όχι πολύ ώρα. Μόλις δούμε αυτό το μείγμα μας έτσι να γίνεται ένα ενιαίο μείγμα, σταματούμε. Είπαμε, η πολλή ανάμιξη θα μας τα χαλάσει. Οπότε έτσι μόνο με τη σπάτουλα έτσι να ξεσβολιάσει λίγο το μείγμα και είμαστε έτοιμοι. Και μετά από το ανακάτεμα, είπαμε λίγο ανακάτεμα, πάμε να ρίξουμε μέσα στο μείγμα μας τα blueberries. Blueberries θα χρησιμοποιήσω αυτά τα οποία είναι κατεψυγμένα. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια, οπότε μέσα πάνε αυτά. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και τα φρέσκα, γιατί έχουμε και φρέσκα. Αλλά είπα να βάλω κατεψυγμένα σήμερα, γιατί είναι πιο εύκολο να τα βρείτε κιόλας. Οπότε τα φρέσκα θα τα φυλάξω έτσι για τη διακόσμηση προς το τέλος. Λοιπόν, δεν μπορεί να ανακατεύω, γιατί βλέπετε τα blueberries έχουν πολύ χρώμα, το οποίο βγαίνει μέσα στο μείγμα, οπότε όχι πολύ ανακάτεμα. Και πάμε τώρα να τα βάλουμε μέσα στις ειδικές θήκες. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν ταψάκι σαν αυτό που είναι ειδικό για cupcakes muffins και έχει παντού πλέον, είναι πολύ εύκολο να βρείτε και χρησιμοποιούμε αυτές τις ειδικές θήκες για τα muffin cupcake. Και παίρνουμε έτσι κουταλιές από αυτό το μείγμα και γεμίζουμε τις θήκες μας. Να είσαστε λίγο προσεκτικοί, μην μου τις παραγεμίσετε, γιατί θυμάστε βάλαμε baking powder, τα muffins μας θα ψηλώσουν, οπότε μην βάλετε πάρα πολύ μείγμα, γιατί να μην ψηλώσουν τόσο πολύ που να βγουν έξω και να είναι έτσι άσχημα, οπότε βάλτε έτσι περίπου 3 τέταρτα της θήκης, πρέπει να είναι γεμάτα με αυτό το μείγμα. Έτοιμοι τώρα να πάμε στο φούρνο. Ο φούρνος μας καλά προθερμασμένος στον αέρα, 180 βαθμούς. Θα ψήσουμε για περίπου 30 λεπτά, αλλά τα παρακολουθούμε. Μόλις θα δείτε έτσι να ψηλώσουν και να ροδοκοκκινήσουν, σημαίνει είναι έτοιμα. Τα muffins μας είναι έτοιμα και ζεστά. Τα αφήσουμε έτσι 2-3 λεπτά να κρυώσουν και μετά μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Επίσης να σας πω ότι τα muffins είναι ωραία την ημέρα τους, την ημέρα που τα φτιάχνεις. Την επόμενη ημέρα πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο, οπότε πάντα λέω καλύτερα να φτιάξετε λίγα, είδατε και πόσο γρήγορα φτιάχνονται. Καλύτερα λίγα για να τα φάτε έτσι της ώρας, γιατί μετά θα φτιάξεις muffin για να φάεις την επόμενη, πραγματικά μην ασχοληθείτε. Και τώρα που έχουν κρυώσει, εγώ θα κόψω έτσι έναν από τη μέση και πάντα χρησιμοποιώ ένα σβανωτό μαχαίρι και τα κόβω μαζί με το χαρτί, δέστε, γιατί είναι ευκολία. Για να δοκιμάσω, εντάξει, έσπασε αυτό, γιατί είναι και πολύ αφρούιον, είναι ολόφρεσκο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Είναι η ξινάδα από τα μπέρις μαζί με την γλυκάδα. Το λεμόνι που έχουμε βάλει τα κάνει έτσι πολύ ιδιαίτερα και είναι ένα πρωινό που
Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω, ευτυχώς δεν τα φτιάχνω πάρα πολύ συχνά, γιατί πραγματικά είναι ένα δεν φτάνει ποτέ.